μακρύ μουστάκι, αν παρατηρήσουμε καλά στην εικόνα του Χριστού, ή τα μελαγχολικά μάτια και η ηρεμία που υπάρχει στο πρόσωπο, είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι απόρρια της καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας του ίδιου του καλλιτέχνη, παρά του προτύπου. Στην εκκλησία Άγιος Δημήτριος, στο στρατόπεδο του πολεμικού ναυτικού στο Σκαραμαγκά, βρίσκεται ένα άγνωστο για το ευρύ κοινό αγιογραφικό έργο του Παναγιώτη Τέτσι. Η Πλατιτέρα, η Κοινωνία των Αποστόλων, η Ανάληψη του Χριστού, οι παραβολές της Ίασης του Τυφλού και της Αμαρίτιδος, ο Τρούλος με την εικόνα του Παντοκράτορα και οι εικόνες του Τέμπλου είναι δικά του έργα. Πιστός στα μαθήματα του Κόντογλου, στο πνεύμα του Κόντογλου, απόλυτη γεωμετρία, συγκεκριμένα χρώματα, γεώδη χρώματα, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να προβάλλουν το ήθος του έργου. Η αντίληψη ήταν αυτή της εποχής. Οι αγιογραφίες αναδείχθηκαν ξανά με αφορμή το έργο συντήρησης του ναού, που έγινε με πρωτοβουλία του αντινάβαρχου Αλέξανδρου Διακόπουλου. Η εκκλησία στην οποία κάνουμε, κάνουμε το μνημόσυνο το ετήσιο των Μπεσόντων στο πολεμικό ναυτικό, έχει για μας και αυτό το ψυχολογικό βάρος. Την εκκλησία τη λάτρεψα όταν την είδα την πρώτη φορά, ήταν αγάπη με την πρώτη ματιά, χωρίς να ξέρω ότι οι αγιογραφίες τις οποίες έβλεπα και οι οποίες με είχαν στην κυριολεξία μαγέψει ήταν του Τέτσι. Ο Τέτσις υπηρέτησε στο πολεμικό ναυτικό την περίοδο 1948-1950 και φαίνεται πως ζωγράφισε τον ναό κατά τη διάρκεια της θητείας του. Στη φωτογραφία που μας παραχώρησε το Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης, κάθεται δίπλα στον ιερέα του ναού μαζί με άλλους ναύτες και τον οικαστικό Δανίηλ. Πάντα το ναυτικό είχε υψηλού επίπεδου ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι κάποιοι είδαν το ταλέντο, είδαν ή ξέρανε τους ναύτες που τότε υπηρετούσαν ότι ήταν ήδη ή στα πρώτα τους βήματα καλοί ζωγράφοι και τους χρησιμοποίησαν για τους πίνακες και τα έργα τέχνης του ναυτικού. Και έτσι έχουμε στη σχολή δοκίμων τον Τζόκλη και τον Καρά, του Μίλτου του Παντελιά, τα έργα, έχουμε εδώ πέρα του Σίντελη, έχουμε τις αγιογραφίες του Τέτσι. Είναι μια τέχνη που εικονογραφεί την ιστορία του ναυτικού.